εντάξει, πάντα η οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνησή μας, έχει να δει δύο πράγματα όταν κάνει τον κατώτατο μισθό. Από τη μια μεριά, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Από την άλλη μεριά, θέλουμε να μην αυξηθεί τόσο ο κατώτατος μισθός που να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, ώστε αυτό το πράγμα να το πληρώσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με μεγαλύτερη ανεργία, ελλείμματα στο υψοζύγιο τροχιστών συναλλαγών κλπ. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, πρέπει να σας πω, αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, φάνηκε ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά και νομίζω ότι και τώρα θα έχουμε το ίδιο.